Καλημέρα λοιπόν από την άδεια Λάρισα. Όπως βλέπετε η ώρα είναι 3:45 το βράδυ, το πρωί καλύτερα. Και θα κάνουμε ένα vlog. Έχω να κάνω vlog χρόνια ολόκληρα μη σου πω. Αλλά ποια ήταν η σημαντική... Το σημαντικό event το οποίο θέλω να σας πάρω μαζί μου σήμερα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να το ξαναδώ και εγώ μετά από 1, 2, 3, 5 χρόνια και να πω αχ, τι ωραία που ήταν τότε. Το σημαντικό event το οποίο θα παρακολουθήσω αύριο, σήμερα είναι Παρασκευή, δεν έχω κοιμηθεί ακόμα. Για μένα είναι ακόμα Πέμπτη, για κάποιο λόγο. Και όταν δεν κοιμάστε, δεν αλλάζει η μέρα. Για κάποιο λόγο. Πάω στη Βουδαπέστη για να παρακολουθήσω ένα σεμινάριο της Till Swan, μιας καθηγήτριάς μου τα τελευταία χρόνια που με έχει βοηθήσει απίστευτα πολύ. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο πώς να διδάσκω και όλα αυτά τα πράγματα. Στους μαθητές μου, είναι από τα μεγαλύτερα μου δηλαδή influences, και με το που είδα ότι έρχεται στην Ευρώπη έπρεπε να κλείσω εισιτήρια. Βέβαια ήταν πολύ δύσκολο λόγω του ότι το σεμινάριο ήταν να γίνει Ιούλιο, είχα κλείσει όλα τα εισιτήρια, είχα κλείσει τις διαμονές μου κτλ. Και apparently κάτι έπαθε και έπρεπε να πάει στο νοσοκομείο, οπότε δεν έγινε τότε το σεμινάριο και θα γίνει τώρα, δηλαδή ένα μήνα μετά. Πράγμα που εμένα με έκανε λίγο να βγω λίγο εκτός budget. Γιατί στην ουσία όταν έκανα reschedule, όταν ξαναέκλεισα τα εισιτήρια για να πάω, οι τιμές ήταν διπλάσιες, ένα αυτό. Και όσο είχα κλείσει το Airbnb για να πάω να μείνω τα δύο βράδια, στις επόμενες ημερομηνίες, καινούργιες ημερομηνίες που έπρεπε να τα κλείσω, έκανε όσο ήταν όλο το διήμερο, μόνο μία μέρα. Δηλαδή έχω ξοδέψει ήδη κάπου στα 800 ευρώ και δεν έχω πάει καν εκεί ακόμα. Αλλά it's worth it 100%, πάντα να επενδύσεις στον εαυτό σου. Επίσης, τι θέλω να πω, αυτά τα vlog δεν χρειάζεται να κάτσεις να τα δεις. Πραγματικά, αν έχεις ανοίξει αυτό το βίντεο και λες πω όπου θα είναι μεγάλο, που να κάτσω να το δω κτλ., σου προτείνω να μην κάτσεις να το δεις. Αυτά τα vlog τα κάνω 100% για μένα, για να τα κοιτάω μετά από λίγα χρόνια και να λέω αχ, τι ωραία που ήταν τότε. Όπως και τα παλιά vlog που κάποια τα έχω σβήσει και όλα δεν μπορείς να τα δεις, τα κρατάω για μένα. Να τα βλέπω εγώ, αυτό μου αρέσει 100%. Αν θέλεις να σε πάρω μαζί μου σε όλο αυτό το ταξίδι το οποίο θα κάνουμε, έχει καλώς. Αν όχι, είσαι free να δεις κάτι άλλο που έχει περισσότερο πλάκα. I don't know. Τώρα, ποιο είναι το πλάνο? Πάω στα ΚΤΕΛ, να πάρω το ΚΤΕΛ. 4 η ώρα ξεκινάει. Πάω στην Αθήνα, κατεβαίνω στα Λιώσια. Έχετε ένα μαθητή μου, ο Παύλος, θα το γνωρίσετε σε λίγο. Παλικάρι, με έσωσε πραγματικά. Να με πάρει από τα Λιώσια και να με πάει στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Και ελπίζω όλα να πάνε καλά. Ταξιδεύουμε 10 και 4. Η ώρα είναι 3-4 παρά βασικά. Οπότε τα λέμε σε λίγο. Ελπίζω στην Αθήνα. Bye. Αυτό είναι το ΚΤΕΛ μου, νομίζω. Let's go. Έφτασα, κάνα δεκάλεπτο θα έρθει εδώ και ο Παύλος. Κοιμόμουνα, με ξύπνησαν. Νάτος ο σωτήρας. Νάτος, αυτός είναι. Copyright. Πώς νιώθεις που θα είσαι σε ένα βίντεο μου? Απίστευτα. Να δεις τον εαυτό σου, αλλιώς όπως είναι. Απίστευτα, αντρεπάλληλος. Τέλεια, αυτό είναι, τέτοια δουλειά κάνουμε λοιπόν στο μέντορ. Ντρεπόμαστε ακόμα. Λοιπόν, για βάλε ζωνίτσα για να φτάσει. Καλά λες, όντως. Όλοι φτάσαμε αεροδρόμιο, πάμε να μπούμε μέσα μην μας πατήσουνε. Νιώθω σαν YouTuber vlogger του 2016, αλλά δεν πειράζει. Φίλε, τι γίνεται? Η αγοροφοβία μου χτυπάει τώρα. Η αλήθεια είναι ότι έχω να ταξιδέψω εξωτερικό πολύ καιρό. Πολύ καιρό. Νομίζω πάνω από χρόνο κιόλας. Μου ψιλοέλειψε λίγο αυτό το feeling του αεροδρομίου κτλ. Ειδικά μόνος μου, μου αρέσει να ταξιδεύω μόνος μου. Φουλ, πραγματικά. Φουλ. Δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, δεν έχει κανένα σε πρίζει. Α, ναι. Πάμε τώρα να δούμε αν δεν έχω κανένα βόμβα στο τζάντα. Πάμε προ τα εκεί. Θα σας δείξω τώρα ένα life hack όταν ταξιδεύετε, πώς να κερδίζετε χρόνο, ηρεμία, να μην μπορεί να τα πόδια σας κτλ. Λοιπόν, ακούστε, βλέπετε τώρα όλοι μπαίνουν όλοι μέσα, τρέχουν να μπουν πρώτοι για κάποιο λόγο. Αλλά είτε πρώτος μπεις στο αεροπλάνο, είτε τελευταίος, στο ίδιο αεροπλάνο θα μπεις. Δεν κερδίζει κάτι. Άρα εγώ τι κάνω, περιμένω τελευταίος, αν μπω τελευταίος έχω εδώ αράξει, οπότε μπαίνω και δεν κάθομαι καθόλου στην ουρά, γιατί μπαίνω κατευθείαν μέσα, πάω κάθομαι στο αεροπλάνο κατευθείαν και έχω κερδίσει χρόνο. Δεν καταλαβαίνω αυτούς τους ανθρώπους γιατί τρέχουν να μπουν πρώτοι στο αεροπλάνο. Λες και αφήγει πιο νωρίς. Άντε.
φτάσαμε λοιπόν. Τώρα το πρόβλημα είναι το εξής. Πού πρέπει να πάω, τι πρέπει να κάνω, πώς πάω από το κέντρο. Πάντα το ίδιο πρόβλημα. Νομίζω εδώ και το αεροδρόμιο της Βουδαπέστης είναι πολύ έξω από το κέντρο. Φτάσαμε λοιπόν, φτάσαμε στη Βουδαπέστη, φτάσαμε στη fucking Βουδαπέστη. Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ excited. Η αλήθεια είναι ότι είμαι πάρα πολύ κουρασμένος, γιατί και στο αεροπλάνο δεν κοιμήθηκα και στο κτέλ κοιμόμουν, ξυπνούσα όλη την ώρα. Δεν μπορούσα με τίποτα να ηρεμήσω. Και ήμουν πάρα πολύ κουρασμένος και με το που έφτασα στο κέντρο και είδα ξανά αυτά τα μέρη εδώ, γιατί έχω ξανάρθει εδώ δύο φορές. Και θα πω και κάποιες ιστορίες με την Βουδαπέστη, πώς συνδέονται με μένα και είναι πάρα πολύ ωραίες. Ξαναένιωσα, πραγματικά ξαναένιωσα. Στο Airbnb θα μπω κατά τις 3, η ώρα αυτή τη στιγμή είναι κάπου 1.30. Το παιδί με μπαταρία στο κινητό δεν ξέρω τι να κάνω, κάτι θα βρω να κάνω. Όμως θα μπω σε κανένα Starbucks. Τώρα θέλω να πάω λίγο να δω κάποια μέρη τα οποία ήμουν και παλιά εδώ. Θα γυρίσει κάποια βίντεο εκεί κτλ. Θέλω να δω και κάποια μέρη που θα πάει και πολύ πιο παλιά, όταν ήμουν 16, όταν είχα έρθει πρώτη φορά σε αυτήν εδώ την πόλη. Και γενικότερα θα κάνω κάποιες βόλτες και μετά θα πάω σπίτι να κοιμηθώ, πραγματικά, γιατί χρειάζομαι ύπνο. Μου αρέσει πάρα πολύ η πόλη, πραγματικά το έχω ξαναπεί 100.000 φορές. Δεν ξέρω αν θα κάνω όντως city vlog, δηλαδή αν θα βγάλω και πώς είναι η πόλη κτλ. Αλλά I guess we'll see. Πώς θα, τι direction θα του δώσω το vlog. Point is, φτάσαμε και από τώρα ξεκινάει το πραγματικό adventure. Έχω χαθεί, δεν ξέρω που πάω. Νόμιζα ότι ήταν σε μια γωνία εκεί. Ένα παλιό μέρος που είχα βγάλει ένα βίντεο. Ήθελα να ανεβάσω και στο Instagram τύπου ποιος θυμάται τι βίντεο είχα κάνει εδώ. Όποιος το βρει κερδίζει. Αλλά δεν μπορώ να βρω εγώ το μέρος, θα το βρουν αυτοί. Yes, το βρήκα. Αυτό εδώ είναι το μέρος. Ήρθα στα Starbucks γιατί πραγματικά το κινητό μου πεθαίνει από μπαταρία. Έχω πόσο, 7% Παναγίου. Και πήρα ένα chicken, τι είναι αυτό, και ένα καφέ. Η αλήθεια είναι ότι όταν συνηθίζεις σε μια χώρα όπως την Ελλάδα, αρχίζουν και όλα σου φαίνονται παράξενα στις ξένες χώρες. Επειδή έχω να βγω καιρό, μου φαίνονται όλα παράξενα. Πήρα εδώ ένα Αμερικάνο και ένα καφέ, okay, και τους λέω καλαμάκι έχουμε, και μου λέει όχι, δεν βάζουμε καλαμάκι σε αυτό. Στον καφέ, στον κρύο καφέ. Λέει βάζω μόνο στο φραπουτσίνο. What the fuck. Λοιπόν, μόλις ηχογράφησα εδώ, όχι ηχογράφησα, βιντεοσκόπησα βίντεο που έχει να κάνει με τα expectations. Μπορεί να έχει ανεβεί πριν από αυτό το βίντεο, μπορεί να ανέβει μετά από αυτό το βίντεο, αλλά όπως και να έχει είναι βιντεάρα, απίστευτο, με αυτό το εδώ απίστευτο background. Τώρα τι θα κάνουμε, τώρα θα πάω, κάτσε να δω τι ώρα είναι. Ωραία, σε 25 λεπτά μπορώ να πάω στο σπίτι. Άρα θα περιμένω λίγο εδώ, ίσως να φάω κάτι, θα δω, γιατί πεινάω ακόμα, δεν έφαγα καλά στο Starbucks. Θα πάω στο σπίτι μετά, θα κάτσω να κοιμηθώ για λίγο, πραγματικά, γιατί μου βγήκε τώρα όλη η κούραση πάνω στο βίντεο. Αλλά it's ok, βγήκε πάρα πολύ ωραίο το βίντεο. Και μετά θα κάνω κάποια βόλτα πάλι. Έχω φτάσει στο σπίτι και θέλω να κάνω κάποια παράπονα, τα οποία άκουσα τα λίγο, γιατί θα σε βοηθήσουν γενικά, αν ειδικά είσαι επιχειρηματίας, σε βοηθήσουν πάρα πολύ. Καταρχάς, ok, το σπίτι είναι πάρα πολύ μικρό. Δεν είναι σπίτι βασικά, είναι ένα απλό δωμάτιο, το οποίο το ακριβοπλήρωσα. Πλήρωσα 140 ευρώ το βράδυ. Εντάξει, γενικότερα από ό,τι έμαθα, υπήρχε ένα φεστιβάλ εδώ αυτές τις μέρες, που είναι ίδιες μέρες δηλαδή με το σεμινάριο. Γι' αυτό έκλεισαν πάρα πολλά άτομα και για το συγκεκριμένο φεστιβάλ, άρα γι' αυτό δεν υπήρχαν πολλά σπίτια ελεύθερα. Γι' αυτό και έπρεπε να κλείσω διπλή τιμή τουλάχιστον. Αλλά το θέμα ποιο είναι, ότι βάζει ένα overpriced προϊόν, okay, ένα προϊόν το οποίο είναι υψηλής αξίας. Δηλαδή, okay, για να πάρεις ένα σπίτι 140 ευρώ το βράδυ, περιμένεις να πάρεις κάτι και κάτι καλό. Και πέρα από το ότι πραγματικά είναι μόνο αυτό, okay, στο μπάνιο δεν έχει καν σαμπουάν. Δεν έχει δωρεάν σαμπουάν. Στο ψυγείο δεν έχει καν νερό. Δηλαδή, what? Και αυτό δεν είναι από τα μεγαλύτερα λάθη στις επιχειρήσεις. Ειδικά όταν πουλάς κάτι το οποίο είναι λίγο πιο ακριβό από ό,τι έχει συνηθίσει ο άλλος να αγοράζει, πρέπει να του δίνεις κάτι το οποίο να αξίζει λίγο έστω κάπως την τιμή του, ρε φίλε. Να δείχνεις λίγο φιλότιμο. Δηλαδή, ένα από τα σημαντικότερα πράγματα τα οποία έχω ακούσει εγώ και όντως κάνω μέχρι σήμερα στους μαθητές μου είναι αυτό που λέμε το over deliver. Δηλαδή, ο άλλος να σου δίνει αυτά, να περιμένει αυτά και εσύ να του δίνεις ακόμα παραπάνω. Πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία περίμενε. Και αυτό τον κάνει τον άλλο να ξαναέρθει και να ξαναέρθει και να ξαναέρθει και να ξαναέρθει. Έτσι. Γιατί του δίνεις πάντα περισσότερα από αυτά τα οποία περιμένει. Okay. Δεν μπορείς να πουλάς μια τέτοια υπηρεσία, ένα τέτοιο σπίτι με 140 ευρώ το βράδυ, 150 ευρώ το βράδυ, πόσο έκανε, και να μην έχεις καν σαμπουάν, καν νερό δωρεάν. Είναι φάουλ, είναι επιχειρηματικό λάθος. Και πάρε το και εσύ αυτό στην επιχείρησή σου, δηλαδή αυτό που σου λέω. Αν έχεις μια επιχείρηση, προσπάθησε πραγματικά να βρεις τρόπους να κάνεις πάντα over deliver, να δίνεις λίγο παραπάνω από αυτό που περιμένουν από σένα. Θα σου κάνει όλη τη διαφορά. Στο λέω, έτσι έχτισα την επιχείρησή μου, έτσι θα συνεχίζω να τη χτίζω.
Το λέω και εσένα, είναι ό,τι καλύτερο πραγματικά. Αλλά anyway, θα κάτσω λίγο εδώ, θα ηρεμήσω, θα ξαπλώσω, θα πάω να πάρω κανένα νερό γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη. Αυτά, θα κοιμηθώ λίγο και μετά θα δω τι θα κάνω γιατί είναι... τώρα αυτή τη στιγμή δεν θέλω να κάνω τίποτα. Θα πάω να κοιμηθώ, να ξυπνήσω αύριο να πάω στο σεμινάριο. Ίσως να ξυπνήσω το απόγευμα, βράδυ και να θέλω να βγω έξω. Α, δούμε. Όπως και να έχει, θα σας κρατήσω ενήμερος. Αυτά τα λέμε σε λίγο. Η ώρα είναι 9.30, 10 παρά. Έκανα edit το βίντεο που έβγαλα έξω, δηλαδή έφτιαξε λίγο τα χρώματα και τα λοιπά και τώρα το κάνω export για να το ανεβάσω. Αδώ μπας και μπορέσω να το ανεβάσω αυτές τις μέρες γιατί θα ήταν καλό. Απλά το θέλω να τώρα είναι, ότι αύριο το πρωί είναι το σεμινάριο, 10 η ώρα πρέπει να είμαι εκεί, δηλαδή τουλάχιστον 10 η ώρα ξεκινάει, εγώ θέλω να είμαι εκεί κατά τις 9. Να προλάβω να μιλήσω με κανέναν άνθρωπο κτλ. Να γνωρίσω γιατί ένα από τα σημαντικότερα πράγματα πέρα του event σαν πληροφορίες τις οποίες θα λάβω είναι και το networking, δηλαδή τα άτομα τα οποία θα γνωρίσω εκεί, οπότε δεν ξέρεις πώς μπορεί να σε βοηθήσει αυτός ο άνθρωπος στο μέλλον και τι σχέση μπορεί να αναπτύξει με αυτόν τον άνθρωπο, που προφανώς δεν είναι ερωτική, ενώ περισσότερο σαν εργασιακή, τι πράγματα μπορώ να μάθω από αυτόν κτλ. Οπότε για μένα είναι full σημαντικό να γνωρίσω εκεί άτομα και να πάρω λίγο χρόνο για να κάνω αυτό που λέμε networking. Άρα σκέφτομαι, βγήκα έξω, έφαγα KFC κτλ. Γύρισα πίσω, τάφαγα, άρα δεν θα βγω άλλο για φαγητό. Και σκέφτομαι τώρα τι να κάνω, δεν ξέρω τι να κάνω, γιατί απ' τη μία λέω να βγω λίγο έξω επειδή μου Παρασκευή βράδυ, Βουδαπέστη, μπλα μπλα, αν και έχω ξαναβγεί βράδυ, δεν είναι και τόσο ωραία. Ή απλά να ράξω εδώ και να ηρεμήσω για να είμαι φρέσκος αύριο να πάω 9 η ώρα στο ξενοδοχείο. Θα δούμε και θα σας πάρω μαζί μου ό,τι και να κάνω. Ή απλά θα δείτε να είναι η επόμενη μέρα το πρωί, στο επόμενο clip. Let's see! Λοιπόν, βγήκα! Και όχι μόνο βγήκα, πού ήρθα. Ήρθα στο Hero Square. Τι είναι το Hero Square? Εντάξει, okay, δεν θα σας πω ιστορικά τι είναι το Hero Square, γιατί δεν μας νοιάζει στην ουσία. Αλλά βγήκα, είπα, ξέρεις τι, είναι 11.30 ώρα, δεν πειράζει, πήγαινε, γιατί αυτό το συγκεκριμένο μέρος σημαίνει πάρα πολλά για μένα. Και ανέβασα και στο Instagram κάποια story συγκεκριμένο αυτό εδώ το μέρος. Αυτό εδώ το μέρος εμένα μου κάνει σήμανση την αφύπνισή μου. Μου θυμίζει την αφύπνισή μου, γιατί όταν είχα έρθει εδώ στα 16 μου, στο πρώτο μου ταξίδι στο εξωτερικό, εδώ, σε αυτό το συγκεκριμένο μέρος, τότε ήταν η φάση που είχα ξεκινήσει να ασχολούμαι με την αυτοβελτίωση, να αρχίσω να ξυπνάω, να καταλαβαίνω κάποια patterns, κάποια behaviors μου, πώς λειτουργώ, πώς να γίνω καλύτερος σαν άνθρωπος κτλ. Τότε ξεκίνησα, όταν είχα έρθει εδώ. Και εκείνο τον καιρό. Πρώτη φορά λοιπόν που είχα έρθει ήταν αυτό. Τη δεύτερη φορά όταν είχα έρθει ξανά στη Βουδαπέστη, πάλι ήρθα σε αυτό το μέρος για να θυμηθώ το ξεκίνημά μου, την αφύπνιση βασικά. Και τότε πριν 2 χρόνια ήταν όταν είχα ξεκινήσει την επιχείρησή μου, το coaching που κάνω δηλαδή ακόμα μέχρι και σήμερα. Και είχα έρθει εδώ ως το ξεκίνημα, ως ένας coach, ένας μέντορας αυτοβελτίωση κτλ. Που ήταν πάλι τρελό γιατί από που ξεκίνησα, όταν ήμουν πρώτη φορά εδώ, με το που έφτασα. Τι να κάνω απέναντι, αφήστε να μιλήσω. Με το που έφτασα τόσα χρόνια μετά, ήταν πάλι wow. Και τρίτη φορά τώρα που έρχομαι, είναι η φάση που πλέον είμαι established, είμαι καθιερωμένος. Αυτή είναι η καθημερινή μου δουλειά. Αυτό μου προσφέρει να ζω όλο αυτό και ξανά είμαι σε αυτό εδώ το μέρος. Ακριβώς εδώ που ήμουνα και τις άλλες 2 φορές που σήμαιναν κάτι για εμένα. Είναι πανέμορφο το μέρος. Βγάζουμε το κινητό, δεν βγάζουμε την κάμερα αυτή τη στιγμή γιατί δεν ήθελα να πάρω την κάμερα. Θα πάω να έρθω εδώ με το σκούτερ που είναι από τα αγαπημένα μου πράγματα να κάνω. Απλά πηγαίνω βόλτες με το σκούτερ σε όλη την πόλη να την γνωρίζω. Αυτά. Τώρα θα γυρίσω σπίτι, θα κάνω ένα μπάνιο, θα κοιμηθώ και αύριο το πρωί πάμε στο σεμινάριο. Αυτά. It was nice being here. Μου άρεσε πάρα πολύ που ήρθα εδώ. Αυτά. Τα λέμε αύριο λοιπόν. Καλημέρα, ξύμισα πριν λίγο, έπλυνα δόντια, ντύθηκα και όλα αυτά. Η ώρα είναι γύρω στις 8 και 7. Το σεμινάριο ξεκινάει στις 10, αλλά θέλω να πάω. Θα πάω κατά τις 8.30 για τον ίδιο λόγο που είπα χθες. Ότι θέλω να κάνω λίγο networking ή να γνωρίσω λίγο κόσμο κτλ. Γιατί you never know. Αποφάσισα να μην πάρω την κάμερα μαζί μου και αυτό είναι λόγω του ότι δεν ξέρω, μπορεί να το δουν και λίγο περίεργα ότι πήρα την κάμερα μαζί μου. Δηλαδή θέλω να βιντεοσκοπήσω το event κτλ. Δεν θέλω να έχω κανένα πρόβλημα. Εντάξει, θα βγάλω λίγο με το κινητό προφανώς. Η αλήθεια είναι ότι είμαι λίγο αγχωμένος. Ανυπομονώ βασικά πάρα πολύ. Νιώθω ένα άγχος γιατί ανυπομονώ πραγματικά πάρα πολύ να γίνει αυτό. Το περίμενα εδώ και τόσο καιρό. Πάμε να φύγουμε σιγά σιγά. Το ξενοδοχείο καλό είναι ότι είναι κάπου στα 10 λεπτά από εδώ. Οπότε τέλεια. Οπότε αυτά. See you there, I guess. Last one.
And I hated it. I hated to be with her because Μόλις τελείωσε το σεμινάριο, γνώρισα κάποια απίστευτα άτομα. Εδώ μπορώ να πω 100%. Τώρα θα πάω λίγο σπίτι να αλλάξω, να κάνω μπάνιο κτλ. Κτλ. Να φορτίσω εδώ το κινητό μου γιατί έχω 15%. Και μετά θα βρεθώ με τα παιδιά για να φτιάξουμε ένα group chat εκεί. Αυτά να τα κάνετε και στα δικά μου τα σεμινάρια. Να βρίσκεστε μετά, μην κάθεστε απλά. Ας πούμε στο σεμινάριο της Αθήνας, ήταν πάρα πολλά άτομα που ξέρεις, με το που τελείωσε το σεμινάριο που τους είπα, τελειώσαμε, να είστε καλά, μπλα μπλα μπλα. Κατεβάζουν το κεφάλι κάτω και έξω από την αίθουσα κατευθείαν. Vanished. Πραγματικά έφυγαν. Όχι, καθίστε λίγο εκεί. Μιλήστε με κόσμο γιατί πραγματικά το τι ακούς, το τι μαθαίνεις, διαφορετικές οπτικές, perspectives από τους άλλους ανθρώπους. Είναι απίστευτο πραγματικά. Για μένα αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό. Αν το δεύτερο πιο σημαντικό που μπορείς να πας από ένα τέτοιο σεμινάριο. Αλλά ναι, anyways, πάμε τώρα στο σπίτι να σας πω κιόλας και τι έγινε ακριβώς. Και. Ναι, τα λέμε σε λίγο. Μόλις γύρισα σπίτι, έβαλα την κάμερα κάπου να κάθεται γιατί αυτά που θέλω να σας πω είναι oh my god. Όπως κάποιοι είδατε και στα story μου ή στα group chats μου κτλ. Κτλ. Με σήκωσε πάνω και όχι οποιαδήποτε στιγμή. Πρώτο, με σήκωσε η Till Swan, με σήκωσε πάνω πρώτο και της έκανε ερωτήσεις. Δηλαδή, ήμασταν ακριβώς σε ένα μέτρο απόσταση. Και τη ρώτησε ό,τι θέλω. Θα φτάσουμε και εκεί, το τι τη ρώτησε. Το σημαντικό είναι το εξής. Ότι μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, δηλαδή από χθες δηλαδή που σκεφτόμουν όλη μέρα, το έκανα visualization, δηλαδή το φανταζόμουν πώς θα είναι να σηκωθώ πάνω και τι ερωτήσεις να κάνω κτλ. Κτλ. Αλλά φανταζόμουν ότι συμβαίνει. Okay, ένα το κρατούμε. Όταν πήγα εκεί, προφανώς το είχα πάρει στο μυαλό μου, θα σηκωθώ, θα με επιλέξει. Και βλέπω ότι είμαστε πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί. Ήμασταν 250-300 άτομα. Μεγάλος χώρος, μεγάλο το workshop και λέω οκ, αρχίζω και λίγο το χάνω, αλλά ξέρεις τι, πραγματικά το πίστευα ότι δεν υπάρχει κάποιος σε αυτή την αίθουσα αυτή τη στιγμή που να το θέλει περισσότερο από μένα να σηκωθώ πάνω εκείνη τη στιγμή. Πραγματικά, δεν υπάρχει κανένας που να το θέλει περισσότερο από μένα. Και όταν ρώτησε τέλος πάντων το κοινό ποιος θέλει να σηκωθεί πάνω, προφανώς και σήκωσα χέρι. Αλλά ποιο είναι το θέμα τώρα. Ότι έφερα λίγο την προσοχή μου μέσα στο πώς νιώθω εκείνη τη στιγμή, δηλαδή στα συναισθήματά μου, στο είναι μου. Okay, και έφερα όλη την ενέργειά μου σε αυτήν. Δηλαδή την κοιτούσα μέσα στα μάτια, okay, με όλη μου την ενέργεια. Δηλαδή, δεν μπορώ να το εξηγήσω πώς το κάνεις αυτό το πράγμα. Είναι απλά δίνεις την ενέργειά σου σε αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή τον κοιτάς. Το θέλω πάρα πολύ αυτή τη στιγμή, έτσι. Και ξέρεις, κοιτάει. Αυτή βέβαια λέει ότι είναι και extra sensory, δηλαδή ότι νιώθει ενέργεια πάρα πάρα πολύ έντονα. Okay, περισσότερο από τους άλλους ανθρώπους. Και εγώ το πίστευα ότι είναι λίγο μαλακή αυτό, ότι δεν όντως ισχύει, αλλά god damn it, όντως ισχύει. Και τέλος πάντων, ξέρεις, τι κοιτάω εκείνη, είναι σε φάση. Σήκωσε με και που κάνει ξέρω εγώ έτσι εδώ, εσύ με το που κάνεις, φορούσα το που κάνεις τώρα, άλλαξαμε όλες, εσύ με το που κάνεις όλα πάνω και είναι σε φάση τι φάση και σηκώνομαι πάνω, κάθομαι, παίρνω το μικρόφωνο, με κοιτάει, κοιτάω το κοινό και λέω παιδιά this is so cool, ό,τι λέει Till Swan ξέρετε ότι είναι πραγματικότητα, δεν πίστευα πραγματικά ότι. Okay, ναι, πίστευα ότι θα γίνει, αλλά δεν πίστευα ότι όντως θα λειτουργήσει 100% αυτό το πράγμα. Όλα αυτά είναι τις ενέργειες και όλα αυτά. They fucking work, είδε εδώ αυτή τη στιγμή. Και τέλος πάντων, οι ερωτήσεις που τις έκανε ήταν λίγο γύρω-γύρω από τη δουλειά μου. Και το καλό τώρα, καλό παύλα κακό πιο είναι ότι όταν βγήκα πρώτος, έκανε live stream κάποιος από την ομάδα της, ξέρω εγώ, το workshop εκείνη τη στιγμή. Μετά το έκοψε, αφού πήγα κάτω εγώ και πολλοί από τους μαθητές μου μπήκανε στη σελίδα της και ήταν το live, ήταν εμένα να γίνομαι exposed. Στην ουσία τι ρώτησα, ήταν λίγο κάτι πιο προσωπικό γιατί χθες σκεφτόμουν να τη ρωτήσω κάτι που με ρωτάνε πολλοί μαθητές μου, να ρωτήσω κάτι που όντως θέλω εγώ πραγματικά να ρωτήσω. Και πήγαμε το δεύτερο. Γιατί ξέρω ότι αν λύσω το δεύτερο, το πρώτο θα λυθεί από μόνο του, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Και τη ρώτησα πάνω κάτω λίγο για το burnout, δηλαδή πότε, αν έχει μισήσει ποτέ τη δουλειά της. Γιατί τον τελευταίο καιρό επειδή έχω πραγματικά πάρα πολύ δουλειά, έχω νιώσει σαν να πάω να μισήσω τη δουλειά μου. Γιατί με κουράζει πάρα πολύ, γιατί είμαι κάπου πραγματικά συνεχόμενα χωρίς breaks τα τελευταία 3 χρόνια, 2,5-3 χρόνια. Είναι on it πραγματικά, δεν έχω πάει καθόλου διακοπές σχεδόν, ακόμα και τώρα που είναι διακοπές, δεν είναι διακοπές. Και τη ρώτησα λίγο πάνω κάτω γι' αυτό. Δηλαδή, πώς γίνεται να μην μισήσω τη δουλειά μου. Της είπα ότι κάνω ακριβώς την ίδια δουλειά μου. Εσένα, είμαι η Till Swan της Ελλάδας, δηλαδή, κάπως έτσι. Και με κατάλαβε full και μου το είπε κιόλας και ίδιο ότι να ξέρεις κι εγώ μετά από τόσα χρόνια
κάποιες φορές και εγώ μισώ τη δουλειά μου. Είναι εντελώς φυσιολογικό αυτό. Τώρα, επειδή αυτό το απόσπασμα σίγουρα θα ανέβει και στο premium, της, το οποίο προφανώς και το έχω αγοράσει, δεν ξέρω, κάποια στιγμή μπορεί να το ανεβάσω. Απλά θεωρώ ότι κάνω πολύ expose τον εαυτό μου εκεί και πολλοί μαθητές μου έλεγαν μετά: Α, ούστε έτσι νιώθεις για μας. Όχι, δεν είναι έτσι, don't worry. Απλά είναι ξέρεις προβληματισμοί που έχονται στο μυαλό μου προφανώς και σας αγαπάω προφανώς και θέλω να σας βοηθήσω. Απλά είναι κάποιοι προβληματισμοί που ξεπερνάνε από το μυαλό μου και μου είπε στην ουσία ότι ξέρεις γιατί προφανώς είσαι ο καλύτερος coach για τους άλλους, αλλά όχι ο κατάλληλος πάντα για τον εαυτό σου, ότι αυτό το κάνει και η ίδια. Και όλοι έτσι είμαστε. Είναι εύκολο να βοηθήσει κάποιον άλλον γιατί το βλέπεις από third person, από πάνω, ενώ το δικό σου πρόβλημα το βλέπεις μπροστά. I don't know, fucking hell. Μου είπε πολλά πράγματα τα οποία πραγματικά έκατσα και τα σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή και ήμουν απλά. Wow, okay. Okay. Και όντως ήταν αυτό που είμαι σίγουρος ότι αυτό θα με βοηθήσει από εδώ και στο εξής να προχωρήσω σε αυτό το οποίο κάνω. Αυτά. Τώρα έχω γυρίσει σπίτι. Θα πάω να βρω τα παιδιά που γνώρισα έξω. Και αυτά, δεν ξέρω αν θα σας πάρω μαζί μου, δεν θέλω να πάρω την κάμερα και εκεί να με σφασίω, παιδιά. Οπότε μπορεί να πάρω απλά το κινητό και να σας βγάλω κανένα πλάνο από εκεί να δείτε πώς είναι το vibe μέχρι εκεί. Και αυτό, δεν ξέρω αν θα βγω σήμερα το βράδυ, αυτό έλεγα και χθες, αλλά βγήκα. Αλλά αύριο το πρωί έχω πτήση, γυρνάω πίσω Ελλάδα, οπότε θα δούμε. Αυτά, είμαι πολύ excited, θα κάτσω λίγο να ηρεμήσω από το excitement που έχω και θα βγω έξω. Αυτό. Αυτά λοιπόν, τα λέμε λοιπόν σε λίγο. Bye. Okay, μόλις έφυγα από την παρέα, γνώρισα άπειρο κόσμο εκεί και το μόνο πράγμα που σκεφτόμουν ήταν το εξής, ότι όταν άτομα μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε Χέντστον, Γιώργο, να σου πω ρε φίλε, νιώθω ότι κανένας δεν με καταλαβαίνει, νιώθω ότι δεν έχω φίλους, δεν ξέρω πώς να βρω φίλους κτλ. Πραγματικά κοιτάω τον εαυτό μου το πόσο εύκολο είναι να γνωρίσω κόσμο, γιατί πηγαίνω σε τέτοια events, σε τέτοιες καταστάσεις που είναι αναπόφευκτο να γνωρίσεις ανθρώπους λόγω του ότι έχετε τους ίδιους στόχους, τα ίδια θέλω, τα ίδια πιστεύω, τους ίδιους προβληματισμούς και ο ένας πραγματικά είναι σαν να έχει ανάγκη τον άλλον άνθρωπο πραγματικά, ότι του ζητάει την παρέα του. Και το πήρα από αυτούς πάρα πολύ, το πήρα από αυτόν τον κόσμο πάρα πολύ. Και το καλό είναι ότι επειδή ρε παιδί μου με είδαν ότι μιλούσα για θέματα δηλαδή που βοηθούσαν κάποια άτομα τα οποία μου ρωτούσαν κάποια πράγματα, ερχόντουσαν κι άλλοι. Και πραγματικά χτίστηκε ένα ολόκληρος κύκλος με άτομα, ξέρω εγώ, να με ακούνε, να δίνω advice, να βοηθάω ένα παλικάρι εκεί και άρχισε να με ρωτάνε κι άλλοι. Και είμαι σε φάση, oh well, ξέρεις, ακόμα και εδώ που είμαι πάλι είμαι ο coach George. Αλλά ναι, όχι, αυτό είναι καλό ρε παιδί μου, γιατί καταλαβαίνεις ότι ο κόσμος θέλει πραγματικά να ακούσει και άλλα πράγματα, να ακούσει νέα πράγματα. Και ξέρεις, το μόνο που σκεφτόμουν, η αλήθεια είναι ότι μήπως να γυρίσω το υλικό μου στα αγγλικά. Αλλά όχι, δεν θα το κάνω, τουλάχιστον για τώρα. Γιατί μου το ζητούσαν τα παιδιά μου, έλεγαν, ξέρω εγώ, θέλω να δω το υλικό σου, αλλά είναι στα ελληνικά. Γιατί όλοι από εδώ δεν είναι από πολλές χώρες, ρε παιδί μου. Και ναι, αλλά ήταν πραγματικά απίστευτη εμπειρία. Τώρα θα γυρίσω στο σπίτι, θα πάρω κάτι να φάω. Θα γυρίσω στο σπίτι, θα αράξω και νομίζω δεν θα βγάλω άλλο vlog σήμερα. Κατά πάσα πιθανότητα αύριο πάλι με το που θα γυρίσω, που είναι να γυρίσω βασικά για Ελλάδα. Αυτά. Τα λέμε λοιπόν αύριο. Καλημέρα λοιπόν. Ξύπνησα πριν πραγματικά 5 λεπτά. Πρέπει να φύγω από το ξενοδοχείο, από το Airbnb γρήγορα και να πάω αεροδρόμιο. Οπότε δεν θα συζητήσω για πάρα πολύ. Θα σας πάρω μαζί μου, αλλά λογικά θα σας αφήσω το αεροδρόμιο, δεν θέλω να σας πάρω μέχρι την Αθήνα κτλ. Λόγω του ότι με το που γυρίσω Αθήνα, μετά την Αθήνα θα πάω κατευθείαν για Ηράκλειο για 15 Αύγουστο. Αποφάσισα να κάνω λίγο διακοπές φέτος, γιατί έχω να κάνω διακοπές 3 χρόνια. Οπότε ναι, θα πάω Ηράκλειο μετά κατευθείαν στην αγαπημένη μου, πολύ αγαπημένη μου Κρήτη. Οπότε ναι, δεν θα σας πάρω σε όλο το ταξίδι. Οπότε λογικά θα σας αφήσω στο αεροδρόμιο. Οπότε πάμε να μαζέψουμε τώρα τα πράγματα. Να φύγουμε, πάμε στο αεροδρόμιο και θα τα πούμε από εκεί για τις τελευταίες σκέψεις. Αυτά. Bye. Okay, λοιπόν, έφτασα στο αεροδρόμιο, πέρασα από το security. Θέλω να κάνω λοιπόν τώρα το outro. Κοίτα, σε κάθε vlog που έχω κάνει, outro δεν έχω κάνει. Αυτό είναι, και αυτό ήθελα να το κρατήσω. Δηλαδή, δεν θα πω όντως τελείωσα, καλή συνέχεια κτλ. Γιατί σε κάθε vlog που κάνω, στο τέλος απλά λέω. Α, μου έπεσε το τρίποδο. Σκίστηκε, α, τέλεια, μάλιστα. Αν ναι, σε κάθε vlog που κάνω μέχρι τώρα το σταματάω πάντα με μια μαύρη οθόνη που γράφει βαριέμαι να κάνω outro, κάτι τέτοιο. Αλλά anyways, λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι όταν έρχεσαι σε τέτοιες εδώ περιοχές, όταν βγαίνεις έξω από τη ζώνη άνεσή σου, γιατί προφανώς πόσο εύκολο νομίζεις ότι ήταν για μένα να
δώσω κάπου στα 1000 ευρώ να έρθω σε μια ξένη χώρα μόνος μου τελείως και να πάω σε ένα σεμινάριο που δεν ξέρω κανέναν κτλ. Κτλ. Καθόλου εύκολο, αλλά είναι έξω από τη ζώνη άνεσή σου. Και γι' αυτό αυτή η εμπειρία ήταν μια από τις καλύτερες εμπειρίες που είχα ποτέ μου στη ζωή μου πραγματικά. Και αυτό πραγματικά κάνει τη διαφορά. Okay. Να, ότι βγάζει τον εαυτό σου έξω, κάνεις πράγματα τα οποία δεν νιώθεις πάντα ok να τα κάνεις, και όταν τελικά τα κάνεις και βλέπεις ότι το αποτέλεσμα ήταν ακόμα καλύτερο από ό,τι περίμενες, λες wow, έκανα progress, δηλαδή έγινα καλύτερος, πήγα κάπου παραπάνω στη ζωή μου. Τα άτομα τα οποία γνώρισα ήταν απίστευτα, η γνώση που πήρα ήταν απίστευτα. Και το θέμα είναι το εξής, ότι επειδή χθες ρε παιδί μου κατάλαβα, γιατί είχα πει κιόλας πάνω στο stage όταν ανέβηκα πάνω, ότι ασχολούμαι με αυτή τη δουλειά και εγώ κτλ. Κτλ. Με είδαν ότι είχα αυτοπεποίθηση και όλα αυτά, και ήρθαν και με ρώτησαν κάποια άτομα, δηλαδή πώς το έκανες, πώς σηκώθηκες εκεί πάνω και μίλησες, πώς ένιωσες, πώς δεν αγχωνώσουν, γιατί πραγματικά ο κάθε άλλος που πήγαινε εκεί πραγματικά έτρεμε και όλα αυτά. Και ξεκίνησα να του λέω ρε παιδιά, δηλαδή that's it. Ας σας λέω δηλαδή κάποια πράγματα, και ένα από τα άτομα μου έστειλε και όλα σε αυτό το μήνυμα εδώ στο Facebook, θα το βάλω και κάπου εδώ να υπάρχει. Ήρθε σε σεμινάριο του Steel Swan και τον βοήθησα εγώ τελικά. Αλλά άκυρο, ναι. Αλλά όχι, αυτό ξέρεις είναι καλό, γιατί μου δείχνει ρε παιδί μου πόσο πολύ πραγματικά αγαπάω αυτό που κάνω. Και όπως το έκανα και από παλιά free, δωρεάν εντελώς σε κάποια άτομα, έτσι το κάνω ακόμα και τώρα. Γιατί πραγματικά αγαπάω να βοηθάω κάποια άτομα και να είναι αυτή η δουλειά μου. Fucking hell. Οπότε ναι, τώρα θα πάω στο αεροπλάνο, μπω μέσα και θα πάω Αθήνα. Παλεύω να μην πω, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. By the way, κάτι που ξέχασα να πω είναι το εξής, ότι στο Ηράκλειο και στη Λάρισα μέσα στο Σεπτέμβριο έχω κάποια σεμινάρια παρόμοια με αυτό το σεμινάριο που ήρθα σήμερα, ίσως και καλύτερο. στο Ηράκλειο της Κρήτης είναι στις 18 Σεπτεμβρίου, 25 Σεπτεμβρίου είναι στη Λάρισα. Είναι απίστευτη εμπειρία για οποιονδήποτε, είτε είσαι από την πόλη αυτή, είτε είσαι από μια γύρω περιοχή. Τα πράγματα τα οποία θα μάθεις, τους ανθρώπους που θα γνωρίσεις, τα πράγματα τα οποία θα κάνεις εκεί, θα βγεις έξω από τη ζώνη άνεσή σου, πραγματικά θα είναι μια απίστευτη εμπειρία, όπως ήταν και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη που είχαν ξαναγίνει. Μπορείς να προμηθευτείς εισιτήρια σου να πατήσεις από κάτω το σύνδεσμο, και ναι, αυτά. Τα λέμε μετά.